και ταυτόχρονα με την συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί, κυρίες και κύριοι, αύριο στην Αλεξανδρούπολη την ίδια ώρα και η εκδήλωση παρουσίαση του καινούριου βιβλίου του κυρίου Ηλία Πετρόπουλου, του αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξενίων Χωρών του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Κύριε Πετρόπουλε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είσαστε εδώ αμέσως μετά την πρώτη παρουσίαση που έγινε στην Αθήνα εχθές. Με απόλυτη επιτυχία, από ό,τι κοίταξα έτσι λίγο και μπόρεσα να διακρίνω ότι πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και μιλούμε για το βιβλίο «Το μεγάλο ταξίδι των μύθων» ανάμεσα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και την Εγγύς Ανατολή. Είναι το δεύτερο βιβλίο σας. Το δεύτερο στα ελληνικά. Ναι. Έτσι. Μετά τον Όμηρο και την Ανατολή, στο σταυροδρόμι του Αιγαίου, κύριε Πετρόπουλε. Πώς αισθάνεστε που έρχεται αύριο η ώρα της παρουσίασης. Καλά, χαίρομαι. Μπροστά στον τόπο καταγωγής σας. Είναι ένα πανηγύρι. Μόνο που έχω γίνει πια καθηγητής, το αναπληρωτής, πρέπει να το διαγράψουμε. Ναι. Οπότε, δόξα τω Θεώ, τελείωσε και αυτό. Και αύριο έχουμε έτσι μια γιορτή. Εχθές ήταν μια πολύ επίσης, πολύ όμορφη εκδήλωση, όπως είπατε, κυρία Σταμπολίδου, στην Αθήνα, στον Ιαννό, με πολύ αξιόλογους εισηγητές. Και αύριο θα είναι πολύ αξιολογικοί συζητητές, ο Μητροπολίτης μας, η κυρία Δημάση, συνάδελφος και η αντιπρόεδρος του τμήματός μας και η κυρία Ευσταθιάδου Μυροφόρα, η οποία διδάσκει σε εμάς με το ΕΣΠΑ φέτος το αντικείμενο της λαογραφίας. Είναι μια γιορτή. Είναι μια πολύ όμορφη γιορτή, θα έλεγα, και για αυτόν που συνέταξε αυτό το βιβλίο, για οποιοδήποτε γράφει ένα βιβλίο και το παρουσιάζει, αλλά ελπίζω, αν κρίνω και από χθες αλλά και από παλαιότερες παρουσιάσεις που έχουμε κάνει, και για αυτούς που θα παρακολουθήσουν, γιατί θα ακούσουν πράγματα τα οποία δεν παρακολουθούμε κάθε μέρα. Ενημερώνω, δεν έχουμε να κάνουμε ούτε Survivor, ούτε Masterchef, ούτε τέτοια πράγματα. Θα ακούσουμε πράγματα τα οποία μας απασχολούν μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα, όπως το είπα και χθες. Και το είπαν και οι συζητητές εχθές στην Αθήνα, πράγματα τα οποία μας απασχολούν μέχρι σήμερα. Γιατί έχετε κάνει μια τεράστια μελέτη, κύριε Πετρόπουλε, κύριε καθηγητά, έτσι πάνω σε όλα αυτά που θα μας απασχολήσουν μέχρι και για το σήμερα και θα έχουμε την ευκαιρία, μιας και θα έχω και εγώ την τιμή να είμαι εκεί μαζί σας και αύριο. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκλησή μου. Καλά, είναι μεγάλη μου τιμή. Να συζητήσουν οι πολύ σπουδαίοι ομιλητές σας, εγώ θα είμαι εκεί έτσι, επικουρικά, έτσι ώστε να δούμε ακριβώς. Ο ρόλος του συντονισμού είναι πολύ σημαντικός, σας πληροφορώ. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικός για μια έμπειρη δημοσιογράφο και μια φιλόλογο όπως είστε εσείς. Να είστε καλά. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία προσέγγιση λοιπόν και ένα ταξίδι μαζί με όλο αυτό το έργο που έχετε κάνει από τους αρχαίους λαούς. Από τους αρχαίους λαούς της Εγγύς Ανατολής, μάλιστα, δηλαδή θα πάμε αρκετά παλιά και θα δούμε μέχρι και σήμερα πώς οι άνθρωποι ξόρκιζαν το κακό, το μίασμα, όλο αυτό το οποίο έτσι φαινότανε κάπως παράτερο με την καθημερινότητά τους. Θα δούμε το μύθο του Αποδιοπομπαίου Τράγου. Τράγου, αυτό είναι την παράδοση. Και θα φτάσουμε μέχρι και στην COVID-19, έτσι, αυτό είναι το σημερινό. Και μάλιστα νομίζω ότι σας προλαβαίνουν και οι εξελίξεις. Λέτε. Όλα αυτά. Μετά την COVID-19 έχουμε και άλλους. Έχουμε και άλλους. Και άλλες πανδημίες που αποευχόμαστε να γίνουν πανδημίες. Ξέρετε, εύχομαι να μείνουμε στους λοιμούς με ομίκρον γιώτα. Ναι. Εάν περιέλθουμε και στο λοιμό με γιώτα, δηλαδή στην πείνα, στη σιτοδία που περιγράφω μέσα στο βιβλίο μου επίσης, γιατί λοιμός, όπως λέει και η Εκκλησία, από παντός λοιμού, με ομίκρον γιώτα και με γιώτα. Δηλαδή από κάθε είδους ασθένειας λοιμόδους, και από κάθε πείνα. Ελπίζω να μην βιώσουμε και το δεύτερο στάδιο. Εύχομαι και ο Θεός να μας λυπηθεί. Αλλά έχετε δίκιο, επειδή το έχουν παρουσιάσει το βιβλίο εδώ σε εσάς, πολύ ευγενικά. Έχουμε μιλήσει πολύ. Πράγματι, φυσικά όταν το ξεκίνησα, ούτε μπορούσα να φανταστώ το 19 ότι σε ένα χρόνο μετά, ακριβώς ένα χρόνο μετά, θα ξεσπάσει το πρώτο lockdown το 20. Οπότε μετά χρειάστηκε να κάνετε κάποια προσθήκη. Όχι, απλά προσθήκη όχι, γιατί είχα το υλικό, το είχα μαζεμένο, είχα κατά νου τι θα κάνω, αλλά έπρεπε να φτάσω τουλάχιστον να δείξω μέχρι σήμερα πώς αυτή η παράδοση του Αποδιοπομπαίου Τράγου, δηλαδή του φαρμακού,
έτσι λέγεται στα ελληνικά από την Πομπέο Στράγος, ο φαρμακός, αυτός δηλαδή που παίρνει επάνω του όλο το κακό το μίασμα, την κατάρα, την ασθένεια, από όλη την κοινότητα σκοτώνεται, δολοφονείται ή απομακρύνεται από μια χώρα, από μια κοινότητα, για να γλιτώσει η υπόλοιπη κοινότητα και να συνεχίσει κανονικά η ομαλότητα σε αυτή την, τη χώρα, την πόλη, το σπίτι κτλ. Κτλ. Και συγκρίνω κάποιες τελετουργίες που έρχονται από την Ανατολή με το θέμα του Απόλλωνα και μέσα από την Ιλιάδα και την αρχαία ελληνική παράδοση και φτάνω, όπως είπατε, μέχρι το σημείο να πω ότι σε πολλά σημεία που σήμερα βιώνουμε, όσοι θρησκεύουν, περισσότερο απευθύνουμε σε αυτούς και πηγαίνουν στην εκκλησία και μεταλαμβάνουν και κοινωνούν γενικότερα και συμμετέχουν στη Θεία Ευχαριστία, όπου και εκεί ο Χριστός με το αίμα Του πάνω στο Σταυρό καθάρισε τις αμαρτίες των ανθρώπων ως αμνός του Θεού, ως αποδιοπομπαίος, δηλαδή αυτός που τον διώξανε. Ναι. Αυτό είχε πει και ο Καϊάφας κάποια στιγμή. Έξεστη απολέστε έναν υπέρ του λαού. Για τον Χριστό το είπε αυτό. Δηλαδή, ακόμα και ο Χριστός διατήρησε αυτή την παράδοση, μόνο που την τελειοποίησε ως Θεός. Και σήμερα, μέχρι σήμερα δηλαδή, βιώνουμε εν μέρη αυτή την αρχαιότατη παράδοση και αυτά φαντάζομαι. Κύριε Πετρόπουλε, επειδή δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, εγώ θέλω να πω μόνο το εξής και στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν, ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να έρθουν αύριο στις 7.30 στο Δημοτικό Θέατρο, εδώ στην Αλεξανδρούπολη, γιατί πέρα από το βιβλίο αυτό καθ' αυτό, θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν εσάς, τους πολύ σπουδαίους ομιλητές που θα πλαισιώσουν αυτή την εκδήλωση και είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να βρεθούν σε μια παρουσίαση βιβλίου που πλέον να πούμε και στον κόσμο ότι οι παρουσιάσεις βιβλίων και τα βιβλία γενικότερα δεν είναι και στην καλύτερη τους φάση. Οπότε ας κάνουμε μια προσπάθεια να έρθουμε όλοι πιο κοντά. Εκτός από αυτό θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν πάρα πολλά. Δηλαδή, και ενδιαφέροντα ελπίζω. Πολλά και ενδιαφέροντα γιατί μέσα σε ένα μόνο βιβλίο έχετε καταφέρει να συμπεριλάβετε πάρα πολλές χρονικές περιόδους και πολλά επίσης έτσι ενδιαφέροντα θέματα που έχουν να κάνουν με μύθους. Από πολλές πλευρές. Και όχι παραμύθια. Ακριβώς. Με μύθους που σημαίνει παράδοση, που σημαίνει πίστη, που σημαίνει δόγμα, που σημαίνει γενικότερα ήθη και έθιμα. Αύριο λοιπόν 7.30 ώρα εξυπακούεται με δωρεάν είσοδο. Περιμένουμε το όποιος θέλει να έρθει και ενδιαφέρεται να ακούσει και ελπίζω ότι και στο να είμαστε καλά. Στο τέλος θα έχουμε και ένα μικρό κεράσμα για τον καθένα, ποντιακό έδεσμα. Αυτό είναι η έκπληξη. Αυτή είναι η έκπληξη, το γράψαμε και στην πρόσκληση και στην αφίσα και ευχαριστώ και τον κύριο Βαταμίδη, ο οποίος ανέλαβε όλη το βιβλιοπωλείο Βαταμίδη, την οργάνωση της εκδήλωσης αυτής. Και τον Δήμαρχο, τον Δήμο Αλεξανδρούπολης και τον Δήμαρχο προσωπικά, που από την πρώτη στιγμή διέθεσε το θέατρο, το δημοτικό μας θέατρο, και την ΕΠΟΦΕ και το Σύλλογο Ποντίων και την Μέριμνα της Αλεξανδρούπολης. Ως συνδιοργανωτές της εκδήλωσης. Και νομίζω ότι φεύγοντας θα έχουμε κρατήσει όλοι κάτι πολύ καλό. Ναι, εκτός από το κέρασμα. Και τα υπόλοιπα νομίζω ότι θα τα πούμε εκεί. Αύριο. Έτσι, κρατάμε και κάτι. Οπότε εσείς αλλά και εγώ μαζί περιμένουμε τους τηλεθεατές αύριο στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν απόψε κοντά μας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια λοιπόν και τα λέμε αύριο εμείς. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Επίσης.